Κύριε Βασιλιάδη, δημοτικές εκλογές έχουμε τον Μάιο, δημοσκοπήσεις πραγματοποιείται. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο θα ψηφίσει ο κόσμος τον επόμενο δήμαρχο. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βγαίνει από τις μετρήσεις κοινής γνώμης, όχι μόνο αυτή τη φορά αλλά και τις προηγούμενες φορές που είχαμε κάνει μετρήσεις κοινής γνώμης για θέματα δημοτικών εκλογών, το βασικό κριτήριο με το οποίο λέει ο κόσμος ότι θα ψηφίσει στις δημοτικές εκλογές είναι το πρόσωπο. Ως δεύτερη επιλογή έρχεται το πρόγραμμα του υποψηφίου, ως τρίτη και τέταρτη πολλές φορές επιλογή έρχεται η κομματική στήριξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρά το γεγονός ότι τα κόμματα συνοστίζονται στο να δώσουν στηρίξεις, και μιλώ τουλάχιστον για τα μεγάλα αστικά κέντρα όπου οι μάχες είναι κυρίως πολιτικές και δεν είναι μάχες προσώπων, δεν είναι στις επιλογές των ψηφοφόρων. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, είναι σωστό το κριτήριο να επιλέγει κάποιος με βάση το πρόσωπο. Γιατί? Το λέω αυτό για τους εξής απλούς λόγους. Μπορεί το πρόσωπο πριν από τις εκλογές να είναι καλό, να είναι τίμιο, αλλά μετά τις εκλογές να αποδειχθεί τελικά ότι δεν είναι και τόσο τίμιο. Άρα λοιπόν δεν είναι μια ασφαλής επιλογή το να επιλέξει κάποιος με βάση το πρόσωπο τον ποιο θα ψηφίσει στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, αν θέλετε, το ασφαλέστερο κριτήριο με το οποίο θα επιλέξει κάποιος έναν συνδυασμό ή έναν υποψήφιο δήμαρχο είναι το πρόγραμμα. Και ως πρόγραμμα λέω ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, θα είναι χρηματοδοτήσιμο, δηλαδή θα μπορεί ο υποψήφιος δήμαρχος ή ο δήμαρχος αύριο να βρει τους πόρους για να το χρηματοδοτήσει, και βέβαια θα είναι ρεαλιστικό, δηλαδή δεν θα υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες, θα υποσχεθεί πράγματα τα οποία θα μπορέσει να κάνει με αποτέλεσμα να βελτιώσει άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών και βεβαίως, αν είναι δυνατόν, να καταστήσει και το Δήμο του οικονομικό, παραπέμπω βεβαίως στα υψηλά δημοτικά τέλη που όλοι πληρώνουμε ανεξάρτητα από το ποιον Δήμο κατοικούμε. Θεωρείτε πως θα παίξει ρόλο το δίλημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο? Στις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως των κομμάτων του αντιμνημονιακού τόξου, κυρίαρχο δεν θα είναι το πρόσωπο. Δηλαδή δεν θα πάνε ως βασικό επιχείρημα σε επόμενες δημοτικές εκλογές τα κόμματα του αντιμνημονιακού τόξου με γνώμονα το πρόσωπο, αλλά με γνώμονα ποιο πρόσωπο θα εκφράσει καλύτερα κατά τη δική τους άποψη έναν αντιμνημονιακό λόγο. Άρα λοιπόν, έτσι πως το θέτεται, σίγουρα το μνημόνιο-αντιμνημόνιο για κάποιους υποψήφιους θα είναι βασικό επιχείρημα και θα παίξει ρόλο. Τώρα, αν η κοινωνία, η τοπική κοινωνία, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τοπικά προβλήματα και όχι για προβλήματα της κεντρικής κυβέρνησης, πάει και επιλέξει δήμαρχο με βάση τον άξονα μνημόνιο-αντιμνημόνιο, τότε φοβάμαι ότι πολλές φορές οι επιλογές τις οποίες θα γίνουν και που τελικά θα κατορθώσουν να επιλεγούν δεν θα είναι καλύτερες για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε ό,τι αφορά τους υποψηφίους, θα επιδιώξουν στήριγμα και στήριξη από κάποιο κόμμα? Οι αντιμνημονιακοί σίγουρα θα επιδιώξουν από τα κόμματα του αντιμνημονιακού τόξου κυρίαρχο κόμμα σε αυτή την κατηγορία, βεβαίως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, και από ό,τι γνωρίζω και από προσωπικές επαφές που έχω με υποψήφιους δημάρχους σε όλη την Ελλάδα, πράγματι υπάρχουν υποψήφοι δήμαρχοι οι οποίοι, βλέποντας τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνουν προς το ΣΥΡΙΖΑ για να ζητήσουν χρήσμα. Θεωρώ ότι πολλές φορές θα το πάρουν κιόλας. Στα άλλα κόμματα θεωρώ ότι πολλοί υποψήφοι δήμαρχοι δεν θα θέλουν ντε και καλά στήριξη, εκτός αν η στήριξη προέρχεται από σύμπραξη, δηλαδή αν κάποιος ζητήσει και καταφέρει να πάρει στήριξη από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως και ΔΗΜΑΡ. Εθνικές εκλογές βλέπετε να έχουμε? Δηλαδή, υπάρχει το ενδεχόμενο να στηθούν τριπλές κάλπες τον Μάιο του 2014. Το αποκλείω για πολλούς λόγους. Ένας πρώτος λόγος είναι ο οικονομικός. Κάθε κάλπη που στείνεται χρειάζεται 80 εκατομμύρια ευρώ. 80 εκατομμύρια ευρώ καλύτερα να δοθούν σε συντάξεις και σε μισθούς παρά να πάνε σε κάλπες. Επίσης, υπάρχει μνημονιακή υποχρέωση να γίνουν το 14 τον Μάιο οι δημοτικές μαζί με τις ευρωεκλογές. Πράγμα το οποίο γίνεται για να εξοικονομήσουμε και εδώ κάποιες οικονομίες κλίμακος. Να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα. Άρα λοιπόν, δεν βλέπω μέσω 14 εθνικές εκλογές. Πιθανολογώ και βάζω και στοίχημα, αν θέλετε, ότι οι εθνικές εκλογές δεν θα έχουμε το 16 όπως συνταγματικά προβλέπεται, αλλά το Μάρτιο-Απρίλιο του 2015.